Τώρα θα δούμε την πρώτη ιστορία, γιατί είναι μια φωτογραφία χίλιες λέξεις, όπως είπατε. Αυτό είναι ένα θαυμάσιο έργο που ξεκίνησε ο Σύλλογος, που είναι πρωτοπορία για όλα τα χωριά. Και του συγχαίρω, εκτός από τα συγχαρητήρια του Δημάρχου, του συγχαίρω και εγώ προσωπικά, διότι οι δεσμοί μου με τις Αμίγκλες, το γνωρίζετε όλοι σας, είναι επί πολλά έτη σε υψηλό βαθμό. Θέλω λοιπόν ξανά να δώσω συγχαρητήρια και στην επόμενη φορά που θα έρθουμε είναι να μας παρουσιάσετε το βιβλίο της ιστορίας των Αμίγκλων. Αγαπητοί χωριανοί, αγαπητές χωριανές, επειδή ο πρόεδρος λόγω κάποιου προβλήματος υγείας δεν μπορούσε να παρευρεθεί απόψε, μου ζήτησε να πω δύο λόγια. Εκ μέρους του λοιπόν και εκ μέρους μου και εκ μέρους του τοπικού συμβουλίου γενικότερα, οφείλω να συγχαρώ το Σύλλογο Κυριών για αυτή του την πρωτοβουλία, η οποία είναι αξιέπαινη και η οποία καλό θα είναι να συμπληρωθεί και με άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις. Δεν θα πω πολλά πράγματα, ούτε πολιτικό είμαι, ούτε τίποτα. Θα ήθελα, δράτοντας την ευκαιρία που μιλάω μαζί σας και επειδή είμαστε αρκετοί εδώ, να σας πω ότι σήμερα μιλήσαμε με τον Ηλία του Βλογιανίτη και επειδή έχουν διαφοροποιηθεί κάποιες συνθήκες και κάποια δεδομένα σχετικά με μία απόφαση που είχαμε πάρει σχετική με τις εκλογές, θεωρούμε ότι είναι σωστό να ξαναμαζευτούμε την Κυριακή στις 7 η ώρα, να τα συζητήσουμε αυτά τα νέα δεδομένα που υπάρχουν και να δούμε με ποιο τρόπο θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Δεν θα τις σταματήσουμε, θα τις συνεχίσουμε. Απλώς ίσως να χρειάζεται μία διαφοροποίηση, ίσως να χρειάζεται κάτι συν, κάτι πλην. Όλοι μαζί λοιπόν, όπως έχουμε συμπορευτεί αυτούς τους δύο τελευταίους μήνες, να το συνεχίσουμε. Όλοι λοιπόν πρέπει να είμαστε εδώ την Κυριακή και όλοι μαζί, ο καθένας με τις ιδέες του, ο καθένας με τις προτάσεις του, να δούμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα που ξεκινήσαμε και νομίζω ότι έστω κάποια πενιχρά αποτελέσματα ότι τα έχει. Ίσως μελλοντικά να τα φέρουμε. Μπορεί να βάλουμε και κάποια παλιά αντικείμενα μέσα, αν όχι στον ίδιο χώρο. Θα το σκεφτούμε, είναι μία σκέψη μας και αυτή. Παρακαλώ να περάσετε στην αίθουσα, να δείτε την έκθεση. Σιγά σιγά δεν θα πει. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε. Thank you.
αυλή ενός σπιτιού, παρέα και επισκέπτες, αλλά και τα παιδιά τους μαζί. Βλέπετε τις πέτρες που γύρναν μέσα στην αυλή, δεν είχαν καρέκλες, μισθώσεις και αυτά, όλοι κάτω. Εδώ είναι μια οικογενειακή φωτογραφία σε μια ταβέρνα. Και εδώ είναι ένας αραβώνας συγκέντρωση, γνωριμία. Να αποχαιρετήσουν αυτούς που θα φύγουν. Εδώ είναι αποχαιρετιστήριο και εδώ είναι το ΠΤΕΛ που θα φύγουν οι ξένοι για να μπορούν να φύγουν. Εδώ δεν φοράνε ίδιες φορέματα. Εδώ βλέπουμε τον πατέρα προφανώς του σπίτι που φοράει το παραδοσιακό λέγο της εποχής. Επίσης, δήλωνες χωρίς νηφικό. Του Χρήστου Δημητρόπουλου, η μάνα και ο πατέρα. Εδώ θα δείτε τέσσερους νέους εποχής. Το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι και οι τέσσερις αδέρφες. Φυσικά τους δεν βλέπω σήμερα. Εδώ είναι όλο νέοι από την Εδώ θα δείτε τα κορίτσια της εποχής, χαρακτηριστικές υποτσίδες. Στο χωριό μας. Είμαι η Πόπη Ζαραφωνίτη, πρόεδρος του Συλλόγου Κυριών Αμικλών. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ημέρα αυτή. Είναι μια ημέρα μεγάλη πιστεύω για το Σύλλογο αλλά και για όλο το χωριό. Δουλέψαμε πάρα πολύ οι γυναίκες του Συλλόγου να βρούμε τις φωτογραφίες αυτές τις παλιές, να τις μεγαλώσουμε, να τις βάζουμε σε κορνίζες, τις βάλαμε στην αίθουσα. Θέλουμε το χωριό να βλέπει τους κατοίκους που έζησαν εδώ, που δούλεψαν σκληρά εδώ, που πάλεψαν για το χωριό αυτό, θέλουμε να μην ξεχάσουμε και να κρατήσουμε τις μνήμες μας ζωντανές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνα. Να είστε καλά, Γιώργο. Καταμία στο Σύλλογο Κυριών. Ευχαριστώ το χωριό. Ευχαριστώ και τις... Να είστε καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ. Λέγομαι Σταυρούλα Κονιδίτσιώτη. Είμαι η αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Είναι μία προσπάθεια κοινή όλων των μελών και το αποτέλεσμα πιστεύω ότι ευχαρίστησε τον κόσμο. Πρέπει να ευχαριστήσω και εσάς βέβαια που μας συνδράμετε και μας προβάλλετε. Και πάλι ευχαριστώ όλο τον κόσμο και εσάς ιδιαίτερα. Αυτές οι φωτογραφίες από ποιες χρονολογίες, από είναι πότε το σηκώτε? Είναι από το 1900 μέχρι το 1970. Είναι φωτογραφίες χωρισμένες ανά θέματα, δείχνουν διάφορα θέματα της ζωής του χωριού. Από κατοίκους του 1920, από τον πόλεμο, στρατιώτες που πολέμησαν την εποχή εκείνη, φωτο,
φωτογραφίες που ξεχωρίζουν με γιαγιάδες και παππούδες, πολύ σημαντικά πρόσωπα για την εποχή εκείνη, μορφές. Φωτογραφίες που μας δείχνουν όμορφες νύφες και γραπούς με ξεχωριστά φορέματα. Οικογενειακές φωτογραφίες, επιστρατηγικές δουλειές, από τα οχήματα της εποχής, πολύ ξεχωριστές φωτογραφίες. Σχολικές, όλες οι φωτογραφίες είναι ξεχωριστές και μοναδικές. Και πιο ξεχωριστή είναι η νύφη του 1890 και, η οποία είναι μοναδική. Ίσως με τη φουστανέλα, ο παππούς με τη γιαγιά και η νύφη με φόρεμα και ποδιά και ντυτή. Η γιαγιά. Αυτή η κίνηση ήταν καθαρά από το δικό σας το σύλλογο, έτσι. Η κίνηση αυτή είναι μια κίνηση του σύλλογου. Το έξοδο τα πάντα τα κάλυψε ο σύλλογος. Όλες οι ενέργειες έγιναν αποκλειστικά από εμάς. Ευχαριστούμε δε τον Γιώργο τον Ντόμπρο και την αδελφή του τη Διδό, οι οποίοι έκαναν μια καταπληκτική δουλειά, μας βοήθησαν και έχουμε αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα. Τους ευχαριστούμε και αυτούς πάρα πολύ. Ωραία. Η προσπάθεια είναι ομαδική. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που ήρθατε στο χωριό μας. Πάρα πολύ.